Με το ποσοστό του εμβολιασμού να φτάνει στο 75% οδεύουμε συνολική άρση των μέτρων κατά του κορονοϊού και σε μια κανονικότητα της κοινωνίας, με τους ειδικούς ωστόσο να επιμένουν ότι όσοι πολίτες δεν έχουν εμβολιαστεί να το κάνουν άμεσα. Φαίνεται ότι η όμικρον είναι πιο ήπια. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό εμβολιασμό 75% περίπου. Ξέρετε, έχει κάνει την πρώτη δόση στην Ελλάδα. Είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Δεν μπορούμε να είμαστε φοβερά χαρούμενοι, αλλά ούτε απεσιόδοξοι. Κρίμα που το 25% των συμπολιτών μας δεν έχει πιστεί για την αναγκαιότητα χρησιμότητα του εμβολίου. Και δυστυχώς εδώ πέρα θα πω ότι 5.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει και στη θετική τους πλειοψηφία είναι εμβολίαστοι. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας σας κρίνει. Και βέβαια υπάρχει μια μικρή προσελευσιμότητα για την πρώτη δόση και να καταλάβετε την προηγούμενη εβδομάδα 150 περίπου την ημέρα, να φανταστείτε, δηλαδή ένα σχετικά μικρός αριθμός σε επίπεδο περιφέρειας, όχι όμως απογοητευτικός, εντάξει. Ότι 113.000 περίπου συμπολίτες μας, είτε εμβολιασμοί είτε ανεμβολίαστοι, έχουν νοσήσει πλέον επίσημα από τον COVID-19 στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Άρα πλέον ο ένας στους 4, στους 5 χοντρικά έχει νοσήσει από αυτά τα κρούσματα που γνωρίζουμε. Άρα υπάρχει πλέον μια μεγάλη διασπορά της νόσησης. Την ίδια ώρα υπάρχει τάση αποκλιμάκωσης, η οποία όμως κινείται με αργούς ρυθμούς. Τώρα, καθημερινά θα έχουμε 1.000 κρούσματα. Θα τα έχουμε για αρκετό καιρό ακόμα. Σας είχα πει ότι περιμένω μια βελτίωση των μεγεθών μετά τις 25 Μαρτίου. Και μάλιστα επειδή είναι κρίσιμο εκείνο το τριήμερο, ας πάμε και 5 μέρες μετά. Πανευρωπαϊκά υπάρχει μια τάση μείωση των κρούσματων. Και μάλιστα είναι μια ύφεση, η οποία ύφεση είναι και ως προς το επίπεδο, αλλά κυρίως προς την νοσηρότητα και την νοσηλεία. Όπως και να έχει πάντως, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα για σημαντική βελτίωση της κατάστασης μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Έχω και εγώ την αισιόδοξη αντίληψη ότι αν δεν μας βρει κάποια καινούργια μετάλλαξη, εδώ πέρα πρέπει να φοβούμαστε πάντοτε τους ανεμβολιαστούς, πιθανά τα πράγματα με τον ερχομό της άνοιξης, να φύγει και το κρύο, θα βελτιωθούν πολύ και θα αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά τον κορονοϊό από τον Σεπτέμβριο. Και μάλιστα πλέον να αντιμετωπίσουμε και πολύ σοβαρά και τη γρήπη. Το προηγούμενο διάστημα, τον προηγούμενο χρόνο, δεν είχαμε προβλήματα από τη γρήπη γιατί κλειστήκαν όλοι σπίτια. Φέτος όμως όλοι λένε ποιο είναι το πρόβλημα με ο κορονοϊός και πήγε ένας στους τρεις και έκανε το εμβόλιο της γρήπης. Εδώ πέρα λοιπόν, επειδή η δημόσια υγεία δεν είναι μόνο COVID, είναι και άλλα πράγματα, θα πρέπει σιγά σιγά για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα και σε μια προάσπιση της υγείας μας, να τελειώσει πλέον αυτή η ιστορία με τους εμβολιασμούς και να πάμε να εμβολιαστούμε σε κρίσιμα προβλήματα που μπορεί να μας φέρουν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.